ανεβάζει τόνους η τουρκική πλευρά και εντείνει μέρα με τη μέρα την προκλητική ρητορική, αυτή τη φορά απαγορεύοντας την είσοδο στη χώρα της Τουρκίας του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα. Λίγες ώρες μετά την παράνομη κράτησή του σε ένα γραφείο του Τελωνίου στο λιμάνι της Μύρνης, ο κ. Τζιτζικώστας μίλησε στους δημοσιογράφους, περιγράφοντας αναλυτικά τα όσα έζησε. Κατά τον έλεγχο των διαβατηρίων, μου ανακοινώθηκε από τις τουρκικές αρχές ότι υπάρχει απαγορευτικό εισόδου μου στην Τουρκία. Και μάλιστα χωρίς να δοθεί απολύτως καμία εξήγηση. Επικοινώνησα αμέσως με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, με τον Υπουργό Εξωτερικών, αλλά και με τις προξενικές και διπλωματικές αρχές τόσο της Ελλάδος όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί στην περιοχή βρισκόμουν ως προεδρεύοντας της Ευρωμεσογειακής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Μετά από αρκετές ώρες παραμονής μου σε γραφείο του Τελωνίου του λιμανιού της Μύρνης και μετά από την πίεση που άσκησαν όλες οι πλευρές, η τουρκική κυβέρνηση και οι αρχές που βρίσκονταν εκεί μου ανακοίνωσαν ότι έχει αρθεί η απαγόρευση εισόδου μου στην Τουρκία. Παρ' όλα αυτά, είχα ήδη αποφασίσει ότι μετά από αυτή την προκλητικότατη στάση της Τουρκίας θα αποχωρούσα και θα επέστρεφα στην Ελλάδα. Παράλληλα, ευχαρίστησε για την στήριξή τους την ελληνική κυβέρνηση, τον Υπουργό Εξωτερικών Νικοδένδια, με τον οποίο επέστρεψε από τη Σμύρνη, τις διπλωματικές και προξενικές αρχές της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία και τα πολιτικά κόμματα που εξέδωσαν σχετικές ανακοινώσεις. Τόνισε μάλιστα ότι επικοινώνησαν μαζί του ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και ο Δήμαρχος της Σμύρνης, κάτι που, όπως είπε, πραγματικά δείχνει ότι στην Τουρκία υπάρχει και ένα άλλο πρόσωπο.